Κύριε Λαμπροζίδη, καλωρίζικος αντιπεριφερειάρχης πλέον ψηφιακής ανάπτυξης, μια πολύ σημαντική επιλογή του περιφερειάρχη στο πρόσωπό σας. Καλημέρα σας κυρία Καπολίτου, πραγματικά μια σημαντική επιλογή, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου, αλλά και για την εμπιστοσύνη γενικότερα που δείχνει στο ψηφοδέλτιο, στην ομάδα της. Της ΚΟΚ και της Νησίρου, βλέποντας ότι για πρώτη φορά έχουμε δύο αντιπεριφερειάρχες στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΟΚ Νησίρου, νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει σε κάθε περίπτωση την εκτίμηση και την πίστη που έχει στην ομάδα μας ο Περιφερειάρχης και μας τιμά ιδιαίτερα. Μάλιστα. Πότε με το καλό αναλαμβάνετε έτσι τα καθήκοντά σας? Πρώτα ο Θεός, μεθαύριο θα είμαι στη Ρόδο, οπότε εκεί θα αναλάβω τα καθήκοντά μου και θα δω εκτενέστερα όλα όσα πρέπει να ξέρω για τη θέση την οποία έχω αναλάβει, συζητώντας κατευθείαν με τον Περιφερειάρχη και βεβαίως με όλο το προσωπικό το οποίο θα απαρτίζει την ομάδα μας. Πώς βλέπετε, ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι έτσι, για το 2024 σε μια νέα θέση, με νέα καθήκοντα πλέον, κύριε Ναυροζίδη? Κοιτάξτε, είναι μια νέα πρόκληση για εμένα. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να ξέρει η κοινωνία της ΚΟΚ και του Νησίου ότι είναι μια πρόκληση την οποία εκείνη με έστειλε να αναλάβω και εγώ θα προσπαθήσω να τους βγάλω ως προπρόσωπους. Δεν φοβάμαι τις προκλήσεις, άλλωστε το έχω αποδείξει αυτό και με την παρουσία μου όλα τα προηγούμενα χρόνια στα κοινά, στα πολιτιστικά του τόπου, στα αθλητικά του τόπου και σε ό,τι έχω αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, με τη βοήθεια της Παναγίας μας θα έχουμε υγεία και θα μπορέσουμε όλα τα άλλα να τα φέρουμε εις πέρας. Είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρώ ότι μου ταιριάζει, καθώς και η δουλειά μου, τα επαγγελματικά μου ασχολούνται με την ψηφιακή ανάπτυξη και γνωρίζω από πρώτο χέρι ό,τι έχει να κάνει με την, σίγουρα με την ψηφιακή πρόθεση και το μάρκετινγκ. Οπότε νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης μας για άλλη μια φορά επέλεξε σοφά και θα το βγάλω ως προπρόσωπο. Αυτό να λέγεται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι έδωσε και ψήφο εμπιστοσύνης έτσι και στην περιοχή μας, στην ΚΟΚ και στην Νήσυρο, δίνοντας εσάς σε κάποια καθήκοντα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς και της επάρχου μας βεβαίως, που είναι μια γυναίκα, μια άξια γυναίκα που έχει δείξει τον αγώνα της όλα τα προηγούμενα. Δέκασε και μετά την Μαρία Κυπρέου, που όλοι θυμόμαστε την πολύ όμορφη πορεία που είχε στο επαρχείο ΚΟΚ Νησίρου, τώρα έχουμε στο τιμόνι εδώ την κυρία Ντίνα Σβήνου. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ και στην Τίνα, πιστεύω πάρα πολύ και στο Γιάννη τον Κρητικό. Γενικότερα πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα και θα μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για την ΚΟΚ και την Νησίρου. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στα καθήκοντά σας. Ή ανευλογία και καλοχρονία σε όλο τον κόσμο. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα.